Συγκλονιστική είναι η εξομολόγηση του Βολιώτη, ο οποίος κατήγγειλε την παράνομη δράση του Βολιώτη παθολόγου, ο οποίος δήλωνε αρνητής του εμβολιασμού. Ο Γιώργος Κουφογιάννης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και περιέγραψε τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, από τις επισκέψεις του εν λόγω γιατρού στην οικία του με τη σύζυγό του. Παράλληλα, τόνισε ότι γνωρίζει και άλλες περιπτώσεις όπου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον γιατρό. Ο γιατρός έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ενώ την υπόθεση ερευνάει η εισαγγελία. Σύμφωνα πάντως με τα όσα αποκαλύπτονται, έχει καταλήξει κι άλλος ασθενής του συγκεκριμένου Βολιώτη γιατρού από κορονοϊό, μετά από τις θεραπείες με ματζούνια. Η τηλεοπτική κάμερα πάντως βρέθηκε στην οικία του κυρίου Γιώργου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, και ο άνθρωπος μίλησε για όλα όσα τον απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο. Η γυναίκα μου γνώριζε μια φίλη, μια πελάτησα γνωστή τέλος πάντων, που ο οποίος μίλησε μαζί της και του είπε για τον συγκεκριμένο γιατρό ότι είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, ότι είναι θρήσκιος, ότι είναι καλός επιστήμονας και πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Το δείξω αν μας ζουν οι δεζούν, αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Πέντε φιάλες, ο Χρήστος τέσσερις φιάλες και τις φέρνει εδώ πέρα. Εκείνη μας βλέπει ο Χρήστος και λέει: ρε μπαμπά, δεν πάτε στο νοσοκομείο. Και λέω τώρα, το δεύτερο βράδυ αυτό, λέω λύσα να πάμε στο νοσοκομείο. Πετυχαίνει το γιατρός και λέει: αν πάτε στο νοσοκομείο, λέει από τους 10 ή 7 φεύγουν. Μας τρομοκράτησε δεύτερη φορά. Μείναμε και εκείνη το βράδυ. Αλλά το 2 ώρα το βράδυ, ας πούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, εγώ έλεγα η γυναίκα μου έτσι, άρχισε να κάτσει στο καναπέ έτσι και μου τα μάτια ανοιχτά και να με κοιτάει με ένα βλέμμα λες και. Βοήθησέ με, Γιώργο, δεν σε ξαναδώ, δεν ξέρω. Και λέω, Λίτσα, εγώ θα πάρω τηλέφωνο το στενοφόρο να έρθει. Όχι, λέει, αύριο το πρωί θα έρθει, λέει ο γιατρός. Λέω, Λίτσα, δεν πρόκειται να τη βγάλουμε μέχρι αύριο το πρωί. Και τελικά από τις 2 ώρα το βράδυ, 4 ώρα, πήρα τηλέφωνο το στενοφόρο, ήρθαν και μας πήρανε και από εκείνη τη μέρα ήμασταν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μέσα σε 2 μέρες την πήραν από εδώ, την πήγαν στη Χαλκίδα, τη διανοσηλώσανε. Και εγώ πέρασα μια κόλαση μέσα εκεί. Και όσοι άμα δουν και με ακούσουν, γιατί και εγώ δεν είχα εμβολιαστεί, γιατί το μόνο πράγμα που ρίχνω λάθος, μεγάλο λάθος, και νιώθω ενοχές και για μένα και για τη γυναίκα μου, που ακούγαμε τα site από αυτούς τους ανθρώπους. Ότι όποιος εμβολιάζει παθαίνει αυτό, όποιος εμβολιάζει παθαίνει εκείνο, κάνει θρομβώσεις. Τελικά, παιδιά, για μένα, τώρα παιδί, δεν είμαι επιστήμονας να μιλήσω στους ανθρώπους, αλλά έχω την πράξη του κορονοϊού, δηλαδή το έχω βιώσει. Πέρασα. Ειλικρινά, και οι γιατροί τη 13η μέρα, ο ίδιος ο γιατρός μου είπε στο νοσοκομείο εκείνους τους τηλευταίους ότι με είχαν ξεγραμμένο και εμένα. Η γυναίκα μου ήταν για μένα, δεν είναι μια απλή γυναίκα, πίσω όλοι τη γυναίκες μας την έχουμε ψηλά. Ναι, αλλά εμένα ήταν και κάτι διαφορετικό, γιατί έχω την αναπηρία. Ήταν η καθαρίστριά μου, ήταν η μαγείρισά μου, ήταν η παρέα μου, ήταν που πηγαίναμε μαζί. Πηγαίναμε τα 40 χρόνια, ήμασταν όλοι μαζί. Το στήριγμά σας στη ζωή, ναι. Έτσι. Δηλαδή, δεν ήμουν να ζω μόνος μου, να μην έχω ανάγκη. Όπως εσύ γερός παράδειγμα, τα λέω. Εγώ την γυναίκα μου ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε έξω από το ιατρείο του συγκεκριμένου γιατρού για την υπόθεση που έχει σοκάρει τα τελευταία 24 ώρα το Πανελλήνιο. Η υπόθεση με τις συνταγές του γιατρού που οδήγησαν στο θάνατο, σύμφωνα με τόσα καταγγέλθηκαν αρκετό κόσμο και στην πόλη του Βόλου, έχει συγκλονίσει όχι μόνο την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Ο σύζυγος της γυναίκας που έφυγε από τη ζωή με σοκ τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι πρέπει ο κόσμος να ακολουθεί τις προτροπές των ειδικών και σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ανάγκη να νοσηλεύεται στα επίσημα νοσηλευτικά ιδρύματα. Βρισκόμαστε έξω από το χώρο του συγκεκριμένου ιατρού με την τοπική κοινωνία να είναι αναστατωμένη σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει παραγγείλει η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Βόλου με αφορμή το θέμα του ιδιώτη γιατρού που αποτρέπει, όπως έγινε γνωστό, ασθενείς με κορονοϊό να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τους δίνει ασπιρίνες με αποτέλεσμα να φτάνουν στο αχυλοπούλιο όταν πλέον η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Η Εισαγγελία Βόλου, μετά και το θάνατο της 60χρονης, ανέθεσε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου να διερευνήσει άμεσα την υπόθεση, δίνοντας σειρά οδηγιών. Ο αρνητής γιατρός θα είναι αντιμέτωπος με σοβαρά αδικήματα. Η Εισαγγελία του Βόλου ζητεί να διερευνηθεί αν από τη δράση του προέκυψε θανατηφόρα έκθεση της συζύγου του 63χρονου, αλλά και τυχόν κατασυρωή έκθεση.